Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, πριν λίγο ξεκίνησε. Α, πριν λίγο ξεκίνησε, πριν τέλεια. Ξεκίνησε. Okay. Ήταν προγραμματισμένη στις 12, ξεκίνησε περίπου 12 και 10. Αυτή η τηλεδιάσκεψη, όπως έχουμε σημειώσει και όχι διαζώσεις, της πλευράς του Άρη, αλλά και πολιτικών φορέων της Θεσσαλονίκης με την πολιτεία, με ψηλόβατα στελέχη της κυβέρνησης. Τα νέα ονόματα. Σημαντικά, επιτελικά σημαντικά στελέχη, παίρνουν μέρος. Πολύ σημαντικά. Mm. Πολύ σημαντικά. Και τα νέα ονόματα τα οποία μπαίνουν στην εξίσωση και δεν είχαν αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες και μάθαμε πριν από λίγο ότι γίνεται το παρόν στην τηλεδιάσκεψη είναι επίσης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο δήμαρχος επανοράματος Πηλέας, ο Ιγνάτιος Κατεντζίδης. Μάλιστα. Και αυτή, θυμίζω, ήταν και οι δύο στη συναντήση που θα γίνει πέρυσι στην περιφέρεια. Mm-hmm. Εντάξει, ο κύριος Κατεντζής, γιατί η έκταση είναι και στο Δήμο του. Οκ, okay, αλλά δεν είχε να φέρει το όνομα τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι παρόν και αυτός από ό,τι ενημερωθήκαμε τώρα πριν από λίγο που προσπαθούμε να έχουμε μια ενημέρωση, γιατί δεν ακριβώς συζητιέται κιόλα ζωντανά στην τηλεδιάσκεψη. Είναι φυσικά ο κύριος Τριμάτης, αυτό που είχαμε πει και από προχθές ότι θα δώσει το. Mm-hmm. Το παρόν, ο κύριος Αρβανίτης, ο κύριος Δούμας, ο κύριος Μπίλιας, τα στελέχη της κυβέρνησης που είχαμε αναφέρει και προχθές, μεταξύ και η κυρία Πετρίτη Καρδιδάκης Σκρέκας, και υπολογίζεται ότι θα κρατήσει περίπου 2 ώρες. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε τώρα πριν από λίγο. Τι, περίπου για 1-2 ώρα το βλέπω ότι θα πάει. Αλλά ξεκίνησε μια δεκάλεπτη καθυστέρηση. Και όλα γύρω στις 12 και 10 ξεκίνησε. Πολλοί κόσμοι. Πολλά τα παράθυρα. Πολλά τα παράθυρα. Να είχαμε κι εμείς έναν απλό, ωραία θα ήταν. Ναι, ναι. Θα είχε ενδιαφέρον να βρούμε τους κωδικούς. Θα ήταν ωραίο, ναι. Στο Zoom. Οπότε είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε με ενδιαφέρον το τι θα βγει μετά το τέλος αυτής της. Τη τηλεδιάσκεψη που θα αναλαμβάνω τελειώσει περίπου στις 2. Μακάρι να τελειώσει και λίγο νωρίτερα για να προλάβουμε να έχουμε και κάτι πριν το τέλος της εκπομπής και να το μεταφέρουμε και στον κόσμο κιόλας. Γιατί όπως είπες και εσύ και έλεγες και χθες, είναι μια πολύ σημαντική κρίσιμη συνάντηση. Σημείο αναφοράς στο project του νέου γηπέδου του Άρη. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι παίζει ρόλο και η έκθεση που έρχεται, γιατί προφανώς θα πρέπει να έχει και τη σωστή ενημέρωση ή την ολοκληρωμένη ενημέρωση και ο Πρωθυπουργός, γιατί προφανώς κάτι θα πει στην τοποθέτηση του στην έκθεση. Είχε πει και πέρυσι, θυμίζω, φέτος όμως θα αναπτύξει νομίζω πολύ περισσότερο. Ναι, μην μας δώσει μόνο κανένα 2 τίτλους να πει ότι τα έργα θα γίνουν και τα λοιπά. Μια-δυο λεπτομέρειες χρειάζονται. Νίκο, τώρα μιας και είμαστε στον αέρα, το θέμα αυτό στην πλευρά του Άρη μέχρι τώρα, αυτό που έχει γίνει, όλες αυτές οι συναντήσεις, όλες αυτές οι επαφές, έχουμε ακούσει τους ανθρώπους που γνωρίζουν λεπτομέρειες και μας έχουν μιλήσει, υπάρχει κάτι που να αποτελεί έτσι πρόβλημα, υπάρχει κανένα αγκάθι στην ιστορία αυτή? Όχι, μέχρι στιγμής. Γιατί παίζει ρόλο, το λέω αυτό γιατί δεν είναι ότι βρήκαμε ένα χώρο, ωραία, θα το κάνουμε, θα περάσει αυτή η ιστορία για γραφειοκρατία, τέλος πάντων, που κρατάει πάρα πολύ, και θα χτίσουμε ένα καινούριο γήπεδο. Υπάρχει και το γήπεδο στο Χαριλάου, στην περιοχή Χαριλάου μάλλον, όπου πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα το γήπεδο, το καινούριο γήπεδο, και μετά να καταδαφιστεί αυτό. Είναι παράλληλα αυτά τα δύο. Δεν έχει κάτι που να ενοχλεί τον Άρη, έτσι, σε επίσημο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Όχι, τίποτα. Κοίτα, το πολύ σημαντικό. Να προβληματίζει, όχι να ενοχλεί. Νομίζω αυτό είναι το σωστό. Όχι. Αυτό το οποίο προβλημάτισε. Okay, θυμίζω ότι πέρυσι, νομίζω ότι τον Οκτώβριο, είχε γίνει εκείνη η συνάντηση στην περιφέρεια. Καθικά σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Ο Άρης περίμενε κάτι μέχρι το Φεβρουάριο. Πήγε λίγο πίσω. Αυτό το οποίο περίμενε ήταν στην ουσία αυτό το ραντεβού σήμερα, για να προχωρήσει η διαδικασία της ανταλλαγής των εκτάσεων. Αλλά πρόβλημα, αγκάθι και τα λοιπά δεν υπάρχει. Και το βασικό για τον Άρη στην υπόθεση του γηπέδου είναι ότι θα γίνει εκτός αστικού ιστού. Αυτό απλοποιεί πάρα πολύ τη διαδικασία της κατασκευής του γηπέδου. Γιατί το είδαμε και με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ότι επειδή είναι εντός αστικού ιστού, υπήρξε καθυστέρηση, χρειάστηκε χρόνος, ο Δήμος κτλ. Επειδή όμως είναι εκτός αστικού ιστού και σε μια περιοχή που έχει άπλα, να το πω έτσι. Δεν δημιουργείται θέμα για τον Άρη. Ο Άρης εξ αρχής είπε ότι θέλουμε αυτή την έκταση, η πολιτεία ήταν θετική, έχουμε τη χρηματοδότηση για να κάνουμε το γήπεδο, δεν χρειαζόμαστε λεφτά, είμαστε καλυμμένοι σε αυτό το κομμάτι, mm-hmm. Οπότε πείτε μας τι χρειάζεται από εμάς, τι θέλετε να το προχωρήσουμε για να βαδίσουμε προς την κατεύθυνση που πρέπει.
Μάλιστα. Ναι, εντάξει, οπότε δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός. Λοιπόν, μιας και σε έχουμε, για να μην το πάμε λίγο αργότερα το ραντεβού, εκτός αν χρειαστεί να παρέμβεις βέβαια, στα αγωνιστικά, παύλα, μεταγραφικά, μιας και έχουμε χρόνο ακόμα, έχει μπροστά του περιπτώσεις ο Άρης που ασχολείται αγωνιστικά κυρίως, γιατί έρχεται το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής στο Αγρίνιο. Έχει κάτι που να μπορούμε, άξιο αναφοράς που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις η ομάδα του Μπούργος? Άξιο αναφοράς όχι. Περιμένουμε σήμερα και αύριο που είναι έτσι οι δύο μέρες που θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία, εντάξει, σώμα θα γίνει ένα χαλάρωμα, να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μπούργος κυρίως για την ενδεκάδα. Έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του, πάρα πολύ σημαντικό, τι θα αποφασίσει και με τους ξένους, τι θα αποφασίσει και με μια θέση που παίζεται στα χαπ, έχει κερδίσει έδαφος ο Ντιόπ με την εμφάνιση του κόντρα στο Λεβαδιακό και διεκδικεί τη θέση του Νταμπό στο αρχικό σχήμα δίπλα στον Ντουκουρέ, και τι θα κάνει με τους ξένους. Η λογική λέει ότι ο Ιτούρμπε θα επιστρέψει. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει έξω, αν πάμε με αθλητική μέθοδο, ο Ζερβίνιο ή ο Ντουμπάτζο, το οποίο πιθανό είναι Βοριανός. Ζερβίνιο. Αλλά. Ναι, είναι πιθανό. Νίκο, το πρόβλημα εντός εισαγωγικών είναι πρόβλημα για τον προπονητή, δηλαδή. Αυτό με το, με το ότι πρέπει να αφήνει κάποιον από τους ξένους, μάλλον κάποιους ξένους εκτός. Ο αριθμός ποιος είναι? Ένας είναι. Έναν πρέπει. Ένα πρέπει. Κοίτα, άρα είναι κάποιος. Okay. Ο Άρης έχει 6 ξένους. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει την αποστολή της 5. Στο ρόστερ σου μπορείς να έχεις γενικά 5 άνω των 23 και 3 κάτω των 23. Όσον αφορά τους μη κοινοτυπούς. Ναι. Γενικά όμως υπάρχει και μια αίσθηση ότι ίσως βρεθεί γενικά μια λύση για το θέμα των ξένων. Δηλαδή ο Άρης, και αυτό το αναφέρω, το αναφέρω γενικά γιατί ο Άρης έχει στο ρόστερ του 2 Άγγλους. Δυστυχώς οι Άγγλοι πλέον πιάνονται ως μη κοινοτυποί. Αλλά υπάρχει μια πληροφορία ότι αυτό μπορεί να αλλάξει με τους επόμενους μήνες. Και να λογίζονται ως κοινοτικοί και αυτοί. Να γίνει μια εξαίρεση. Κοινοτική βιταζόνη, νομίζω λέγεται κάπως έτσι. Mm-hmm. Οπότε να μην. Άρα το πρόβλημα κυρίως για τον προπονητή του Άρη είναι ότι πρέπει να αφήνει έναν από τους ξένους, έτσι. Έναν. Έναν πρέπει να αφήνει. Στην πρώτη αγωνιστική έμεινε έξω η Τούρμπε. Αποφάσισε να αφήσει τον Ιτούρμπε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Mm. Τώρα η λογική λέει ότι θα επιστρέψει. Τη λογική, γιατί τον Μπούργος δύσκολα το διαβάζεις και δεν δείχνει και στο προπονητή κάτι, θα μείνει ο Ζερβίνιο. Δηλαδή θα τον δείξουν να αφήσει τον Ντουμπάτζο και να μείνει με έναν δεξιό μπακ και το παιχνίδι στο Αγρίνιο μόνο με τον Εμπακατάβιο. Και φαίνεται ότι προτιμάει τον Ντουμπάτζο αντί τον Εμπακατά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι στο ίδιο επίπεδο αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αλλά θα το μέχρι αύριο νομίζω θα πάρει την τελική του απόφαση. Γιατί και για τον Ιτούρμπε την τελική του απόφαση την πήρε Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο εκεί πέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα και σε αυτό το κομμάτι με τα γραφικά. Είναι εμφανείς οι δυσκολίες του Κώστα και είναι φυσιολογικό γιατί και ο Κωσεϊσάο βάζει λίγο φρένο στην όλη περίπτωση. Δεν έχει να βαγίσει, όπως λέγαμε και χθες. Είναι πλέον δύσκολο, από εκεί που ήταν κοντά, είναι πλέον δύσκολο, αλλά όχι απίθανο. Γι' αυτό και ο Άρης ήδη από χθες έχει αρχίσει και εξετάζει άλλες περιπτώσεις για την μεσαία του γραμμή. Παίχτες, δηλαδή εξαροκτάρια ή καθαρά εξάρια και εξαροκτάρια, ώστε να έχει έτοιμες εναλλακτικές σε περίπτωση που δεν προχωρήσει. Του Πορτογάλου. Δεν θα αρχίσει πάντως να ξεκαθαριστεί, γιατί στην Πορτογαλία η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται την 1η Σεπτέμβρη, στην Ελλάδα ολοκληρώνεται 15. Και έχουμε και το διάστημα των ελεύθερων μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ναι. Στην Πορτογαλία μας τελειώνει 1 Σεπτεμβρίου, οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Τέλεια. Είτε προς θετική κατεύθυνση για τον Άρη, είτε προς αρνητική κατεύθυνση. Τέλεια, ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά.